Τι να πρωτοσχολιάσεις. Σε κάποιο break λοιπόν βρήκα την ευκαιρία, ανέβηκα πάνω στη σκηνή. Ξεκινήσαμε την πλακίτσα πρώτα. Για τους ποιοτικούς βασικά. Αυτό που συζήτησαμε χθες, ότι δεν στηρίζουν καθόλου τα παιδιά. Το χοντρένει όμως τώρα εδώ. Ναι. Κάναμε πλακίτσα στην αρχή με αυτό που είπε ο Λιάγκας. Τα είπατε μπροστά στην κάμερα. Ναι, ναι, μπροστά στην κάμερα του V-Reporter. Στην αρχή του κάνω πλάκα με αυτό που είπε ο Λιάγκας που λέει ΣΥΡΙΖΑ σε βλέπω σήμερα κτλ. Και μετά το χαχαχουχού. Άρχισε να λέει διάφορα. Δικαίως για μένα, θα το συζητήσουμε μετά. Πάμε να δούμε το βίντεο. Θα σας πω κάτι που μας ακούσει η Δέσποινα. Γυρνάει και λέει πριν στο προηγούμενο break. Ο Αντώνης έχει πιει κάτι. Και λέμε εμείς, όχι, ο Αντώνης δεν πίνει καν. Λέει κάτι σήμερα, έχει κάτι διαφορετικό. Έχει μέσα ο χυμός, κάτι μου έχουν βάλει μέσα στο χυμό. Καλά σου Πολιάγκας, πάντως σήμερα είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Άντε πάλι. Και εσύ είσαι ΜΥΡΙΖΑ σήμερα. Είπες κάτι και συμφωνώ πολύ μαζί σου για τους έντεχνους τραγουδιστές και την οποιαδήποτε βοήθεια. Όχι, πραγματικά μου βγήκε πολύ έτσι σωστό. Γιατί αντί να πάρουν κάποια τέτοια παιδιά που πραγματικά έχουν και πολύ καλή φωνή και ταλέντο, κάθονται και κριτικάρουν. Κριτικάρουν το τρόπο παιχνίδι που μπορεί να καλά να κάνουν και να έχουν την άποψή του. Α βάλουν τόσο και ένα χέρι βοήθεια. Όπω είπα, αυτά τα παιδιά δεν είναι ούτε άρρωστα ούτε έχουν καμιά ψώρα. Είναι παιδιά που αγαπάνε και αυτό το τραγούδι. Θα είμαι πολύ περήφανο να δω κάποιον από αυτόν που το παίζει κάπω. Ξέρω εγώ, το είναι βαρύ πεπόνι ή το παίζει κουλτουριάρη. Να βοηθήσει ένα τέτοιο παιδί, ρε παιδί. Μια φορά να το δω αυτό και να μην ξαναεμφανιστώ σε τηλεόραση ποτέ. Κάντε μου τη χάρη να μην ξαναπατήσω στην τηλεόραση. Πάρτε ένα παιδί και εγώ θα εξαφανιστώ. Όσο δεν το κάνετε, εγώ θα είμαι εδώ για να στηρίζω και αυτά τα παιδιά και όλα τα παιδιά που μπορώ. Δεν είδες, είπες στα βαφτίσια του Δημητράκη γιατί γιόρταζε η κόρη μου. Εντάξει. Να χαίρεται και ο Γιώργος του Δημητράκη του. Περάσατε πολύ ωραία. Ήταν ωραία. Και τον είδα δηλαδή πόσο ωραία. Πέρασε τόσες μέρες ακόμα τα ρούχα της τα βαφτίσια είναι. Ρε Γιώργο, εντάξει, είπαμε ότι είναι ωραία τα βαφτίσια. Και μαυρισμένος τον είδες. Μαυρισμένος, κούκλος. Νομίζω ότι τα πήρε λίγο.